ειρήνη και με ένα ιδιαίτερη χαρά και μάλιστα να έρθω και να οδηγήσω σε αυτόν τον ναό του Αγίου Νικολάου, τον οποίο, αν θυμάστε τη Σεβασμιότητα, όταν κάναμε το δικορικό εδώ στην Μητρόπολη σα, ενώ ήταν στο πρόγραμμα να έρθουμε, τελικά δεν προλάβαμε. Και πάντοτε το είχα μέσα μου ότι σε αυτό το ναό δεν πήγαμε, και στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος είναι η καρδιά εδώ της κάτως κάθεστας, της Γεράνης, και να μου το έφερε χάρης του Αγίου Θεού με τις δικές σας τις ευχές, να είμαι σήμερα εδώ και να εισέλθω σε αυτόν τον περικαλή ναό και έτσι να ολοκληρωθεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό το δικορικό το οποίο κάναμε και στην πόλη της Κάθεστας και σε όλη την Μητρόπολη σας το πόλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν από τα πάθη της καρδιάς μου για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ που με περιβάλλετε πάντοτε με πατρική αγάπη και βέβαια κάθε φορά που έρχομαι και σας συναντώ είναι για μένα και μεγάλη ευλογία, αλλά και μεγάλο μάθημα. Διδάσκομαι από την ταπείνωσή σας, από το πράο του χαρακτήρα σας, από την αγάπη σας, από τον αγώνα σας και ταπεινά θέλω να ευχηθώ, έτσι όπως είστε τον κόσμο με και το κάθημα της Κάθεστας, έτσι πάντοτε να φωτίζετε και τους ανθρώπους που είναι το μνημείο σας, αλλά και όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να αποτελείτε έτσι πάντοτε ένα φωτεινό παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε για αυτό που είστε, για αυτό που κάνετε, για την αγάπη σας, για την απλότητά σας και να έχουμε πάντοτε την ευχή σας. Στον ναό αυτό που βρισκόμαστε, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε έναν ναό ο οποίος έχει περίπου 100 χρόνια ζωής. Και πάνω στον ναό αυτό βλέπουμε τη φθορά του χρόνου. Και ξέρουμε ότι όλα τα κτιστά, όλα τα οποία υπάρχουν μετά την πτώση του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος βγήκε από τον Παράδεισο και μπήκε η φθορά μέσα στην Χριστότητα, όλα φύγονται. Και οι ζωντανοί οργανισμοί, αλλά και τα άψυχα. Και για να προλάβουμε εμείς οι άνθρωποι τη φθορά του οποιοδήποτε έργου κάνουμε, χρειάζεται συνεχώς να το συντηρούμε. Εάν κάτι δεν συντηρείται, σίγουρα σε λίγο διάστημα θα καταστραφεί, δεν θα υπάρχει. Ο Θεός, όταν έφτασε τον κόσμο, τον έφτασε βέβαια να μην υπόκειται στη φθορά, αλλά όμως μετά την πτώση του ανθρώπου, όλα φύγονται. Και επειδή ο Θεός το ξέρει αυτό, και επειδή ο Θεός δεν ήθελε σε λίγα χρόνια να καταστραφεί όλη αυτή η κτήση, όλα τα δημιουργήματα, έπεσε και νόμους και κανόνες που να διέχουν όλη αυτή την πορεία. Όλη αυτή την πορεία και των ανθρώπων, αλλά και όλες τις πράσεις, ούτως ώστε να αυτοσυντηρείται. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουμε κακό στην πλάση με τις ενέργειές μας, αλλά όμως η πλάση έχει μία μυστική δύναμη μέσα της που πολλά τα εκπληρώνει. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας έβαλε αυτές τις δυνάμεις να μπορεί ο κόσμος να αυτοσυντηρείται, αλλά όμως ο ίδιος ο Θεός πολλές φορές επεμβαίνει στη δημιουργία του για να αποτρέψει κινδύνους, να αποτρέψει μεγάλες φθορές, να αποτρέψει καταστροφές. Σε όλους αυτούς τους κανόνες που έχει τοποθετήσει ο Θεός μας για να αυτοσυντηρείται η κτήση, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κανόνες για να αυτοσυντηρούνται και οι ζωντανοί οργανισμοί, τα φυτά, τα ζώα και
και ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κανόνες πως ένας σπόρος θα πέσει στη γη, θα μείνει όλο το χειμώνα εκεί θαμμένος, θα σαπίσει, θα λέγαμε, μέσα στη γη, αλλά όμως την άνοιξη αυτός ο σπόρος θα βλαστήσει και θα φέρει πολύ κακό, ούτως ώστε να υπάρχει σπόρος και για την επόμενη χρονιά και έτσι να αυτοσυντηρείται αυτός ο σπόρος. Το ίδιο και τα ζώα, τα οποία από όταν θα γεννηθούν δεν θα πάνε στο σχολείο να μάθουν να αυτοσυντηρηθούν, αλλά τους έχει δώσει ο Θεός το λεγόμενο ένστικτο. Ένστικτο το πώς θα αποφύγουν κινδύνους. Ένστικτο το πώς θα βρουν τροφή. Όλα αυτά δεν τους τα μαθαίνει κανείς, αλλά από μέσα τους υπάρχει αυτό το θείο δώρο. Και στον άνθρωπο ο Θεός έδωσε τέτοιες δυνάμεις ούτως ώστε όχι μόνο να αυτοσυντηρείται, όχι μόνο να αναπαράγεται, αλλά και να δημιουργεί και πολιτισμό και τέχνες και γράμματα και επιστήμες. Και αυτό το οποίο έχει δώσει επιπλέον ο Θεός στον άνθρωπο, που δεν το έχει δώσει στα ζώα, είναι η λογική. Να μπορεί ο άνθρωπος να πάρει ερεθίσματα από τον εξωτερικό κόσμο, αυτά να τα επεξεργαστεί μέσα στο μυαλό του και έτσι να προσπαθήσει να κάνει καλύτερη τη ζωή του. Έτσι να προσπαθήσει να βρει τροφή για να συντηρηθεί. Έτσι να αγωνιστεί, να κάνει ένα σπίτι ώστε να μείνει μέσα. Και πολλά άλλα τα οποία θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και σκέφτεται κανείς και λέει, αφού ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα, άραγε η λογική του το έχει δώσει ο Θεός, αρκεί ούτως ώστε ο άνθρωπος να τα κάνει όλα και τέλεια, εάν δηλαδή ο άνθρωπος καθίσει και σκεφτεί και όλα αυτά τα ερεθίσματα τα οποία θα λάβει, αν τα επεξεργαστεί σωστά, αυτό το οποίο θα σκεφτεί και θα προγραμματίσει και θα κάνει, είναι το τέλειο, είναι το αλάνθαστο, ισχύει αυτό. Πολλοί οι οποίοι θεοποιούν τη λογική λένε ότι ναι, πάνω απ' όλα είναι η λογική. Ο άνθρωπος να είναι λογικός, να σκέφτεται λογικά και έτσι να πράττει. Όμως αν δούμε στην πράξη το τι γίνεται, ας πάρουμε για παράδειγμα τα οικονομικά. Μια εταιρεία μεγάλη που έχει πολλούς οικονομολόγους και όλοι αυτοί συσκέπτονται καθημερινά το πώς η εταιρεία αυτή θα αυξήσει τα έξοδά της. Αυτή η εταιρεία άραγε συνεχώς θα τα αυξάνει, συνεχώς θα προοδεύει. Μα έχουμε δει πολλές τέτοιες εταιρείες που έρχεται κάποια στιγμή και σταματούν το χέρι. Δεν μπορούν να συνεχίσουν, λένε ότι πέσαμε έξω. Γιατί? Λογικά δεν σκεφτόταν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί οι σύμβουλοι οικονομικοί, όλοι αυτοί οι οποίοι συμβούλευαν τα αφεντικά τους με τη λογική δεν σκεφτόταν. Κι όμως αποδεικνύεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η λογική δεν είναι το παν, δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει τις λύσεις για όλα τα προβλήματα. Και μάλιστα που ασχοληθήκαμε με ένα παράδειγμα οικονομικό, θα σας πω ένα ερώτημα, το οποίο θα σας το απαντήσω στο τέλος για όσους δεν το βρουν με το μυαλό τους. Είναι δυνατόν 5.000 οικογένειες κανείς να τις ταΐσει και να τις προτάσει μόνο με 5 ευρώ? Αν αρχίσουμε τους οικονομολόγους και τους πούμε για κάντε τις πράξεις, τις μαθηματικές,
τι χρειάζεται, πόσα χρήματα χρειάζονται για να φάνε 5.000 οικογένειες εδώ στην επαρχία του Βορείου που είστε και κατοικείτε όλοι εσείς, περίπου κάπου τόσοι πιστεύουν θα είστε. Πόσα χρήματα χρειάζονται για ένα γεύμα να φάνε και να το φτάσουν τόσοι άνθρωποι, αν καθίσουν οι οικονομολόγοι και κάνουν πράξεις στο πουλί, χρειάζονται τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση με 5 ευρώ να φάνε όλοι αυτοί. Θα το δούμε στο τέλος. Σήμερα λοιπόν, που μιλάμε για τη λογική, θα κοιτάξουμε τι μας προβάλλει η Εκκλησία την ημέρα αυτή. Η ημέρα η σημερινή είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Και ο Τίμιος Σταυρός νομίζω ότι δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των ανθρώπων. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τον Τίμιο Σταυρό, να τον κοιτάξουμε καλά. Ποιος ανέβηκε πάνω εκεί? Σήμερα που ατενίζουμε τον Τίμιο Σταυρό χαιρόμαστε όλοι και λέμε είναι μέσα στο μέσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Παίρνουμε δύναμη από τον Σταυρό για να συνεχίσουμε το αγώνισμα της νηστείας. Όμως, πριν από 2.000 χρόνια, εάν έβλεπα ανστημένο ένα σταυρό στην πλατεία μιας πόλεως ενός χωριού, δεν θα χαιρόταν οι άνθρωποι όπως χαιρόμαστε εμείς σήμερα βλέποντας τον Τίμιο Σταυρό. Ίσα-ίσα, θα τρόμαζαν. Ποιος θα ανέβει πάνω εκεί, ποιον θα ανεβάσουν? Γιατί, διότι ο Τίμιος Σταυρός τότε ήταν τόπος στον οποίο ένας εγκληματίας θα άφηνε την τελευταία του πνοή. Ήταν τόπος μαρτυρίου. Εκεί λοιπόν ανέβασαν τον Χριστό μας. Ποιοι τον ανέβασαν? Όλοι αυτοί τους οποίους ο Κύριος μας τους είχε χαλάσει την πιάτσα, θα λέγαμε, στην καθημερινή. Όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν αρχίσει να ανησυχούν ότι κάποιος τους τάρασε τα σχέδιά τους, τους καλούσε την ησυχία, έσπαιρνε κενά δαιμόνια. Αυτοί λοιπόν όλοι οι οποίοι με μια λέξη ήταν οι λεγόμενοι γραμματείς και φαρισαίοι, όλοι αυτοί θέλησαν να τον ανεβάσουν εκεί και το κατάφεραν. Έτυχαν τον Πόντιο Πιλάτο να τον καταδικάσει με σταυρικό θάνατο. Και όταν τον είδαν με τα μάτια τους σταυρωμένο, όταν τον είδαν με τα μάτια τους να κρύβει το κεφαλί και να παραδίδει το πνεύμα, όταν άκουσαν με τα αυτιά τους το τετέλεστε, τι είπαν? Ζήτω. Νικήσαμε. Τελείωσε. Ησυχάσαμε από αυτόν τον άνθρωπο και χάρηκαν και γύρισαν πίσω στα σπίτια τους και μάλιστα θα έκανε και ένα μεγάλο τραπέζι και Πάσχα τότε, εκείνες τις ημέρες, και θα είχαν φαλοπότη μεγάλο και θα έλεγαν τελειώσαμε. Αυτό τους έλεγε η λογική τους. Γιατί? Διότι και είδαν και άκουσαν. Και αφού αυτά ήταν τα ερεθίσματα που είχαν στο μυαλό τους, αυτό τους έλεγε η λογική τους. Τελειώσαμε. Τελείωσαν. Δεν τελείωσαν. Τότε άρχισε. Άρχισε κάτι άλλο το οποίο ούτε καν το φανταζόταν. Φανταζόταν την Ανάσταση. Φανταζόταν την Ανάληψη. Φανταζόταν την Πεντηκοστή. Φανταζόταν το κήρυγμα των Αποστόλων. Τίποτα από όλα αυτά. Η λογική τους δεν τους άφηνε να το φανταστούν όλο αυτό το οποίο έγινε μετά. Η λογική τους τους έλεγε, τον είδαμε και τον ακούσαμε με τα αυτιά μας να λέει τετέλεστε, άρα τελειώσαμε. Κι όμως, δεν το χάρισαν καλά. Από ό,τι φαίνεται, η λογική δεν κάνει καλούς λογαριασμούς. Ενώ όλοι λέμε,
να είμαστε λογικοί άνθρωποι και να κάνουμε το λογικό, φαίνεται ότι κάτι λείπει. Κάτι λείπει στη λογική. Δεν βγαίνουν καλά οι λογαριασμοί. Στη λογική ισχύει ότι έρχονται δεδομένα στο μυαλό του ανθρώπου μέσα από τις διάφορες αισθήσεις. Μας έχει πρικίσει ο Θεός με 5 αισθήσεις. Την όραση, την ακοή, την όσπρηση, τη γεύση, την αφή. Αυτές είναι οι 5 πύλες από τις οποίες εισέρχονται τα ερεθίσματα και πηγαίνουν στο μυαλό μας και εμείς τα επεξεργαζόμαστε. Όμως, όπως είδαμε, με το παράδειγμα του σταυρού που είπαμε ότι ο σταυρός δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, όπως είδαμε, χρειάζεται και κάποια άλλη πύλη. Δεν φτάνουν μόνο αυτές οι 5 πύλες για να βγουν τα ερεθίσματα στο μυαλό του ανθρώπου. Ποια είναι αυτή? Υπάρχει και έκτη, υπάρχει έκτη αίσθηση που δεν την ξέρουμε. Υπάρχει. Αλλά αυτή η αίσθηση δεν είναι σαν τις άλλες 5 αισθήσεις. Η έκτη αίσθηση είναι πνευματική. Και ποια είναι αυτή η έκτη? Είναι η πίστη. Αυτό ήρθε ο Χριστός να διακηρύξει σε όλους μας. Την πίστη. Αυτό οι Άγιοι μας το τονίσουν, να έχουμε πίστη. Αυτό έκαναν και οι ίδιοι οι Άγιοι, γι' αυτό και μπορούσαν να σκεφτούν τελείως διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται ακόμα και ο πιο λογικός άνθρωπος εδώ στη γη. Αυτή όμως η έκτη αίσθηση, τα λέγαμε, έχει μία μεγάλη διαφορά από τις άλλες 5 αισθήσεις. Τις 5 αισθήσεις τις αποκτούμε αυτομάτως. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, έχει και αυτές τις 5 αισθήσεις, οι οποίες σιγά σιγά μεγαλώνοντας, όλο και πιο πολύ ενεργοποιούνται, αρκεί βέβαια να μην υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Η έκτη αίσθηση, η πίστη, δεν ενεργοποιείται αυτόματα, αλλά χρειάζεται ο προσωπικός, πνευματικός αγώνας του καθενός μας. Όπως όταν πάει κάποιος στην τράπεζα και του δίνει η τράπεζα μία κάρτα και του λέει με αυτή την κάρτα θα μπορείς να βγάλεις χρήματα, να κάνεις καταθέσεις, να κάνεις και άλλες δοσοληψίες, αλλά όπως πριν τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να την ενεργοποιήσεις. Αν δεν την ενεργοποιήσεις, είναι άχρηστη. Είναι ένα πλαστικό φύλλο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν δεν είναι ενεργοποιημένη. Έτσι και η πίστη. Την δίνει ο Θεός ως δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο. Αλλά όμως, εάν ο άνθρωπος δεν θέλει να την ενεργοποιήσει, του είναι άχρηστη. Δεν μπορεί να το βοηθήσει. Δεν του χρειάζεται, γιατί και ο ίδιος δεν τη θέλει. Εάν όμως θελήσει να την ενεργοποιήσει, τότε αρχίζει αυτήν να του φέρνει ωφέλη πνευματικά. Και μάλιστα όσο πιο πολύ την ενεργοποιεί, τόσο και πιο πολλά πνευματικά ωφέλη έχει να λάβει από την αίσθηση αυτή, την έκτη της πίστης. Ήταν κάποτε ένας νεαρός, ο οποίος δεν είχε ενεργοποιήσει αυτή την έκτη αίσθηση. Δεν πίστευε. Πήγε σε έναν ιερέα που βρήκε μέσα στον ναό του. «Πάτερ, εγώ δεν πιστεύω. Για να ξέρεις, θα πιστέψω μόνο αν μου πεις πώς θα δω τον Θεό». «Μα παιδί μου, δεν μπορείς να δεις τον Θεό. Πώς θα τον δεις τον Θεό? Μόνο αν δω τον Θεό θα πιστέψω. Έχω 5 αισθήσεις. Με μία από τις 5 αισθήσεις θέλω να τον αντιληφθώ, να τον καταλάβω». Σκέφτηκε ο ιερέας τι να κάνει. Ήταν καλοκαίρι, μεσημέρι, του λέει: «Πάμε έξω από την εκκλησία. Θα τον δείξω εγώ τον Θεό.
βγαίνουν λοιπόν στα σκαλοπάτια της Εκκλησίας, απέναντι ήταν ο ίδιος. Του λέει, εσύ πως τα μάτια ψηλά, θα κοιτάξεις τον ίδιο κατάματα και θα μείνουν τα μάτια σου εκεί χωρίς να τα κλείσεις για 2 λεπτά, μόνο 2 λεπτά. Και μετά, όταν περάσουν τα 2 λεπτά, ακριβώς εκεί μέσα στο κέντρο του ηλίου θα δεις τον Θεό. Θα τον δω, θα τον δεις. Εκεί είναι ο Θεός. Αλλά πρέπει 2 λεπτά να αντέξεις. Σήκωσε το παιδί τα μάτια, 1, 2, 3 δευτερόλεπτα, τα έκλεισε. Πάτα δεν μπορώ, θα τυφλωθώ. Θα τυφλωθείς, θα τυφλωθείς εσύ που θες να δεις τον Θεό, μα δεν μπορείς να δεις αυτό που δημιούργησε ο Θεός. Δεν μπορείς να δεις ένα απλό δημιούργημά του, τον ήλιο. Πώς θα δεις τον Θεό, δεν θα καλούν τα μάτια σου εκεί. Τότε λοιπόν κατάλαβε ο νεαρός ότι δεν μπορεί με τις 5 αισθήσεις του να δει τον Θεό. Χρειάζεται κάποια άλλη αίσθηση. Και εκεί λοιπόν ο ιερέας του δίδαξε για την άλλη την αίσθηση που είναι η πίστη. Για να πιστέψει όμως κανείς, αγαπητοί μου αδελφοί, χρειάζεται να είναι ταπεινός. Να μην έχει εγωισμό, να μην νομίζει ότι αυτός τα ξέρει όλα, να μην νομίζει για τον εαυτό του ότι μόνο αυτά που καταλαβαίνει, μόνο αυτά θα πιστέψει. Αν έχει τέτοιον εγωισμό, τότε δεν πρόκειται να πιστέψει. Αν νομίζει ότι αυτός είναι το κέντρο του κόσμου, τότε δεν θα παραδεχθεί ότι το κέντρο του κόσμου είναι ο Θεός. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, ενώ βλέπουν μπροστά τους θαύματα, μεγάλα θαύματα, δεν πιστεύουν. Λένε κάτι άλλο θα συμβαίνει, θα το σκεφτώ, θα το βρω. Νομίζουν ότι θα μπορούν να ερμηνεύσουν τα ανερμήνευτα, ότι θα μπουν μέσα στις ενέργειες, τις άκριστες ενέργειες του Θεού. Δεν θα δεις. Θα τις δεις, αν θέλεις θα τις καταλάβεις, θα τις νιώσεις, αλλά όμως δεν θα τις ερμηνεύσεις. Μπορεί να φαίνεται ο πιστός ο άνθρωπος ότι δεν είναι λογικός όταν έχει μπροστά του έναν ασθενή και λέει ότι, του λένε οι γιατροί, δεν πρόκειται να γίνει καλά και αυτός λέει, έχω πίστη μέσα μου. Θα κάνω προσευχή στους Αγίους Αναργύρους, στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, στον Άγιο Ραφαήλ, στην Παναγία, να τον θεραπεύσει. Φαίνεται παράλογος. Άλλοι μπορεί να τον κοροϊδεύουν, να τον εμπαθύνουν, να χαμουλέσει. Θα γίνει καλά. Αλλά όμως, πόσες φορές πάει κάποιος ασθενής στο νοσοκομείο και λένε οι γιατροί του συγγενείς, θα γίνει καλά μόνο με θαύμα. Έτσι λένε. Γιατί το λένε, γιατί το έχουν δει και οι ίδιοι. Και το λένε και οι γιατροί που δεν πιστεύουν. Άντε να το λένε αυτοί που πιστεύουν, ναι. Το λένε και αυτοί που δεν πιστεύουν γιατί το έχουν δει. Και λένε μόνο με θαύμα. Και όμως γίνονται θαύματα. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει κανείς να έχει ενεργοποιημένη την πίστη για να δει το θαύμα. Γιατί όπως σας είπα, πολλοί τα βλέπουν, αλλά δεν θέλουν να τα πιστέψουν. Λένε ότι κάποτε θα βρούμε, θα το δούμε γιατί έγινε αυτό, το οποίο τώρα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και έτσι μένουν μέσα στην απιστία τους. Η πίστη όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, διευρύνει τον ορίζοντα. Φεύγει από τη λογική, πάει πιο πάνω από τη λογική. Γιατί, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος όλα να τα συλλάβει με τις 5 αισθήσεις του. Είναι δυνατόν. Εδώ δεν μπορεί να δει ένα μικρόβιο το οποίο υπάρχει. Είναι υλικό, είναι κτιστό και πρέπει να πάρει ένα μικροσκόπιο για να το δει. Ή για να δει ένα πολύ απομακρυσμένο αστέρα πρέπει να πάρει ένα τηλεσκόπιο.
τηλεσκόπιο, πάλι πρέπει κάτι άλλο να χρησιμοποιήσει. Πού να μιλήσουμε για τα αόρατα, για τους αγγέλους, για τους δαίμονες, για τα πνευματικά, πώς θα τα δει αυτά, πώς θα τα αντιληφθεί, εάν δεν χρησιμοποιήσει αυτή την άλλη αίσθηση, την πίστη. Γι' αυτό λοιπόν ο πιστός ο άνθρωπος δεν είναι παράλογος, δεν είναι ότι την πίστη, την λογική δεν τη δέχεται, τη δέχεται μέχρι σε ενός βαθμού και λέει ότι σε αυτό, στη λογική, θα προσθέσω και την πίστη και έτσι θα αποπληρωθεί αυτό το οποίο πρέπει εγώ να σκεφτώ και να πράξω στη ζωή μου. Σε κάποιο ταξίδι στον ωκεανό έγινε ένα ναυάγιο κάποια στιγμή. Από όλο αυτό το ναυάγιο σώθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήξερε λίγο πολύ, έπιασε μια σανίδα, έφτασε σε ένα αρρυπονίσι, πήγε εκεί και είδε ότι δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος. Έπρεπε να ζήσει. Αυτός ο άνθρωπος είχε πίστη στον Θεό. Δεν απελπίστηκε. Μπορεί να είναι αρρυπονίσι, είπε, θα με βοηθήσει ο Θεός. Μέχρι να με βρουν, όσες μέρες και να κάνω, θα αγωνιστώ, θα προσευχηθώ και έχει ο Θεός. Και άρχισε να αγωνίζεται. Μάζεψε κάποιες σανίδες που ξέβρασε η θάλασσα από το ναυάγιο, έκανε μια μικρή καλύβα, άρχισε σιγά σιγά να προσπαθεί να βρίσκει τροφή σε εκείνο το επερημονήσει, πέρασε λίγες μέρες και πάντοτε προσευχόταν και έλεγε «Θεέ μου, βοήθησέ με να με βρουν». Αλλά όμως από εκεί δεν περνούσαν πλοία, πήγαιναν πιο πέρα τα πλοία. Πώς θα τον έβρισκαν, πώς θα καταλάβαιναν ότι εκεί υπάρχει ζωή. Η μόνη του ελπίδα ήταν η προσευχή. Είχε πίστη μέσα του. Κάποια μέρα εκεί που πήγε να βρει τροφή, είδε από τον τόπο που ήταν η καλύβα του να πηγαίνει καπνός. Τρόμαξε. Έτρεξε. Έφτασε στην καλύβα και την είδε να είχε γίνει παρανάλογο τον πυρός. Κάηκε. Και ενώ έπρεπε να απελπιστεί τελείως για να πει τώρα ήρθε το τέλος μου. Σε λίγο ήρθε, άρχισε να βλέπει ένα καράβι να πλησιάζει. Πλησίαζε, πλησίαζε και ήρθε κοντά στο νησί. Και βγήκε ο καπετάνιος και φώναξε, υπάρχει κανείς εδώ. Ναι, είμαι εγώ εδώ και περιμένω να έρθετε να με λιτώσετε, να με σώσετε. Άνθρωπέ μου, είδαμε από μακριά τον καπνό και είπαμε σε εκείνο το ερημονήσι, υπάρχει καπνός, μήπως υπάρχει ζωή, μήπως κάποιος άνθρωπος εκεί από κάποιο ναυάγιο έμεινε, να πάμε να τον σώσουμε. Να λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το οποίο φάνηκε αρχικά για τον άνθρωπο ότι ήταν η καταστροφή του, η φωτιά στην καλύβα του, αυτό ήταν τελικά η σωτηρία του. Αυτά κάνει η πίστη. Η πίστη είναι αυτή η οποία μεταβάλλει τα χειρότερα σε καλύτερα. Αυτή η οποία μεταβάλλει την απελπισία σε ελπίδα. Έτσι γίνεται με τον άνθρωπο ο οποίος έχει μέσα του βαθιά πίστη στον Θεό. Την πίστη αυτήν όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει όλοι να την ενεργοποιήσουμε, να την αυξήσουμε, αλλά και να την κάνουμε δύο μας. Εκεί είναι το δύσκολο. Εκεί είναι το οποίο θα πρέπει ο καθένας μας να κάνει τον αγώνα του. Διότι στη ζωή αυτή έρχονται πολλές λύσεις, πολλές προετοιμασίες. Και ποιο είναι το χρέος του καθενός από εμάς? Το χρέος του είναι να βλέπει πίσω από τα σύννεφα τον ήλιο, να βλέπει πίσω από την πόρα την ξαστεριά. Αυτά διδάσκει η πίστη. Αυτό πρέπει να κάνει και ο κάθε ένας από εμάς. Αλλά όμως, να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό και με αυτό να τελειώσουμε.
σημαντικό ποιο είναι. Θα κάνει όλα η πίστη. Δηλαδή, εάν ένας άνθρωπος πει, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα με ταΐσει. Θα καθίσω στο σπίτι μου να κοιμηθώ όλη την ημέρα, όλες τις ημέρες, θα προσευχηθώ στον Θεό να πει το φαγητό έτοιμο να το φάω. Θα γίνει αυτό? Δεν θα γίνει. Γιατί δεν θα γίνει, αφού αυτός ο άνθρωπος λέει ότι έχει πίστη? Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει διότι η πίστη θα πρέπει να συνεργαστεί με τα έργα. Ο Θεός θα βοηθήσει τον άνθρωπο, αυτόν ο οποίος αγωνίζεται, και θα τον βοηθήσει πότε? Τότε που δεν θα μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να κάνει κάτι. Εάν δηλαδή κάποιος αρρωστήσει και μπορεί να θεραπευθεί, θα πάει στον γιατρό, θα θεραπευθεί. Αν δεν μπορεί να θεραπευθεί, τότε ο Θεός θα τον βοηθήσει μέσω της πίστης και θα κάνει το θαύμα. Αν κάποιος άνθρωπος έχει οικονομικές δυσκολίες, αλλά όμως προσπαθεί και εργάζεται, προσπαθεί να βγάλει το ψωμί, έχει τα λιγοστά να φάει, αυτόν τον άνθρωπο, αν έχει πίστη, δεν θα του λείψει τίποτα. Διότι ο Θεός θα είναι αυτός ο οποίος θα προσθέτει στον αγώνα του αυτά που του λείπουν. Αυτό κάνει η πίστη. Αυτό κάνει ο Θεός. Προσθέτει στις ανάγκες του ανθρώπου αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και να πάμε τώρα στο αρχικό ερώτημα που είχαμε για να τελειώσουμε με αυτό. Είπαμε στην αρχή, είναι δυνατόν με 5 ευρώ να φάνε και να φορτάσουν 5.000 οικογένειες? Είναι? Όποιον οικονομολόγο και να ρωτήσει κανείς, θα πει δεν είναι δυνατόν. Ούτε ένας από τους 5.000 οικογένειες. Κι όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό έγινε. Έγινε και μπορεί και να ξαναγίνει. Πότε έγινε? Τότε που ο Χριστός με 5 ψωμιά και 2 ψάρια χόρτασε εκείνους τους 500.000, 5.000 άντρες, 5.000 οικογένειες δηλαδή. Τότε που τους είπε ο Χριστός τους μαθητές, δώστε τους εσείς να φάνε. Πώς θα τους δώσουμε, Κύριε? Έχουμε εμείς χρήματα τόσα πολλά να πάμε να ψωνίσουμε? Έχουμε εδώ τόσες τροφές? Δώστε τους να φάνε. Πίστη. Να τι κάνει η πίστη. 5 ψωμιά, πόσο κάνω 5 ψωμιά, 5 ευρώ. Με 5 ψωμιά φόρτασαν 5.000 οικογένειες. Πού είναι οι οικονομολόγοι να το λύσουν αυτό το ερώτημα, αυτό το πρόβλημα? Και θα πει κανείς, ναι, το έκανε ο Χριστός, ήταν Θεός. Μπορεί να ξαναγίνει? Βέβαια μπορεί να ξαναγίνει. Γιατί? Διότι ο Χριστός είπε ότι όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα, α, εγώ ποιο, ίσω να του τον πείσει. Θα κάνει όχι μόνο αυτά που έκανα εγώ, και πιο πολλά από αυτά που έκανα και πιο μεγάλα έργα. Και αν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπειος, θα μπορούσατε να πείτε, το βουνό αυτό άρθηκε και πήθηκε στην θάλασσα και να γίνει. Πείτε το βουνό αυτό με την πίστη σας, σήκω από εδώ και πάνω στη θάλασσα και να πάει το βουνό. Αν είχαμε πίστη ως κόκκον συνάπειος. Αλλά όμως, όπως είπαμε, για να γίνει ένα θαύμα, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάγκη. Εάν τώρα εδώ που είμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία, πει κάποιος, εγώ είμαι Άγιος άνθρωπος και φεύγοντας από εδώ θα προσευχηθώ στον Θεό να πάρουν όλοι από ένα καρβέλι ψωμί να πάνε στο σπίτι τους. Θα γίνει, δεν θα γίνει? Γιατί δεν θα γίνει? Γιατί όλοι έχουν στο σπίτι τους ένα ψωμί να φάνε. Αν όμως ήμασταν σε κατοχή, σε πείνα, και τώρα και αυτό ένας άνθρωπος, Άγιος, με πίστη θα γινόταν. Εκεί ο Θεός επεμβαίνει, εκεί ο Θεός δείχνει τη δύναμή του, δείχνει την πρόνοια του, και εκεί η πίστη των ανθρώπων ενεργοποιείται. Σεβασμιότατε, να με συγχωρέσετε να σας κούρασα, θέλω να ζητήσω τις ευχές σας να μας δίνει ο Θεός πίστη. Αυτό μας χρειάζεται.
να μας δίνει πίστη τόσο ώστε όταν σκεφτόμαστε κάτι, όταν προγραμματίζουμε κάτι, να μην το σκεφτόμαστε μόνο με την εξαιρή μας λογική. Να βάζουμε μέσα και την πίστη. Και όταν έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας και θλίψεις και δοκιμασίες, ας μην απογοητευόμαστε. Μπορεί με τις δυνάμεις μας να μην μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα, πραγματικά τίποτα. Αλλά ας έχουμε πίστη. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα τα καταφέρει. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος εάν τον βάλουμε στη ζωή μας μέσω της προσευχής, μέσω της πίστεως, θα φέρει το αγαθό αποτέλεσμα. Αυτό το αγαθό αποτέλεσμα και σεβασμιώνεται να έρθει για όλους μας, για όλους τους πιστούς, για όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται και κυρίως όλοι μας να κερδίσουμε την ουράνια ασυλία του Θεού μας, την οποία